Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Λάμπα Καλλιόπη, είναι ψυχολόγος, αναπτυξιακή νευροψυχολόγος και θα συζητήσουμε σήμερα για το θέμα της ευφυΐας, για την νοημοσύνη. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε για άλλη μια φορά την πρόσκλησή μας. Χαίρετε. Είναι χαρά μας να σας έχουμε εδώ. Μου αρέσει που συζητάμε μαζί και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την νοημοσύνη λοιπόν, για την ευφυΐα θα μιλήσουμε σήμερα. Να μας δώσετε έναν όρο, τι εννοούμε. Ο όρος νοημοσύνη στην ψυχολογία μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει διάφορες αποχρώσεις. Και φυσικά υπήρξαν διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί στην Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, όπου αναφερθήκανε στο τι σημαίνει ευφυΐα, ανάλογα με τα ευρήματα και το ενδιαφέρον μελέτης τους. Γενικότερο όμως, ένας γενικότερος αποδεκτός όρος που βρίσκουμε στα βιβλία της ψυχολογίας, στη βιβλιογραφία, η νοημοσύνη, αναφέρεται στην νοημοσύνη ότι είναι, αφορά τις γνωστικές ικανότητες ενός ατόμου, να, που χρησιμοποιούνται βέβαια, ώστε να μαθαίνει από εμπειρίες, και να ανταπεξέρχεται, να αιτιολογεί και να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Δηλαδή, μαθαίνω από εμπειρία, μαθαίνω βιωματικά, αιτιολογώ και ανταπεξέρχομαι ικανοποιητικά, αυτή είναι λέξη κλειδί, στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Ναι, πολύ ωραία. Ως όρος. Ως όρος. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη νοημοσύνης, θα λέγαμε. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με όλες τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς για το τι είναι ευφυΐα. Από τον προηγούμενο αιώνα υπήρξαν διάφοροι ερευνητές, αξιόλογοι ερευνητές που είπαν ότι η ευφυΐα είναι ένα πράγμα. Και ότι σε μεγάλο βαθμό κληρονομείται και ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ένα μικρότερο ρόλο. Για πολλά χρόνια υπήρξε αυτό το κίνημα και αυτό το ενδιαφέρον και ότι γενικότερα η ευφυΐα αποτελεί ένα γενικότερο παράδειγμα. Με τις έρευνες και την εξέλιξη του ανθρώπου υπήρξαν πιο διευρυμένες απόψεις ότι υπάρχουν πολλά είδη ευφυΐας. Θα τα έχετε διαβάσει κι εσείς έτσι, από διάφορους, αν ενδιαφέρεστε, που μιλάει για την ευφυΐα των μαθηματικών, μιλάει για την ευφυΐα την οπτικοχωρική. Οπότε κάποιοι άλλοι ερευνητές χωρίσαν την ευφυΐα σε πιο επιμέρους ικανότητες και λέγοντας ότι κάποιοι από εμάς, ή μάλλον είμαστε εμείς οι άνθρωποι ικανοί να έχουμε μία ποικιλία έτσι, στο τι είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να κάνουμε. Άρα υπάρχει και η άποψη ότι υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης και που επεξεργάζονται σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Ναι. Και προσπαθούσαν να τα βρούνε. Και φυσικά πολλά από αυτά αναφέρονται σε διάφορες διαπολιτισμικές διαφορές και δεν θα ξεχάσουμε και τις ατομικές διαφορές. Μπορεί να μιλάμε γενικά, αλλά κάθε άτομο το κοιτάμε ατομικά. Πολλά είδη νοημοσύνης. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Και αυτή η άποψη. Και όχι μόνο ένα. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε γενικότερα είναι ότι η ευφυΐα είναι μια πολυδιάστατη ικανότητα του ανθρώπου, έτσι. Και αυτό που μετράμε με τα τεστ που θα αναφερθούμε είναι το αποτέλεσμα, το προϊόν που βγάζεις με την ευφυΐα σου για να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν τεστ ευφυΐας, έτσι. Φυσικά και υπάρχουν τεστ ευφυΐας. Ποιοι τα κάνουν αυτά τα τεστ? Οι ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι αποκλειστικά? Ναι. Μάλιστα. Οι ψυχολόγοι, και θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα, οι ψυχολόγοι έχουν και την εμπειρία και την επάρκεια και την εκπαίδευση και φυσικά και την ικανότητα, έτσι, και βάσει νόμου να κάνουν τα τεστ ευφυΐας. Υπάρχουν αξιόπιστα τεστ ευφυΐας στην Ελλάδα, τα οποία κυκλοφορούν, το πιο πλέον αξιόπιστο τεστ ευφυΐας στην Ελλάδα που κυκλοφορεί και παγκοσμίως. Έχει δηλαδή προσαρμοστεί στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό και είμαστε τυχεροί διότι αυτό ήταν και μια δουλειά από το Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αν μου επιτρέπετε θα αναφέρω το όνομα της κυρίας Αριάννα Στογιαννίδου, όπου
έκανε όλη αυτή τη μελέτη, την έρευνα και προσάρμοσε αυτό το πολύ γνωστό τεστ ευφυΐας στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό και το έχουμε στα χέρια μας και κυκλοφορεί. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, έχει προσαρμοστεί σε πολλές γλώσσες και δείχνει, είναι πλέον το πιο έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο που μπορούμε να έχουμε. Άρα είναι κάτι πολύ, πολύ διάστατο και εμείς το μετράμε βγάζοντας, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κανονική κατανομή, η καμπύλη, υπάρχει ο μέσος όρος και πας είτε με το θετικό πρόσημο προς τα πάνω, με το αρνητικό πρόσημο προς τα κάτω. Να μας πείτε έτσι και τη διαφορά της, του IQ και του EQ. Ένας και όταν πολύ... λέμε EQ, λέμε την συναισθηματική. Τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, πολύ σημαντικός Εμόσιο. Όρος που έχει κυκλοφορήσει και έχει μελετηθεί. Έχει να κάνει η συναισθηματική νοημοσύνη με την συναισθηματική μας και την κοινωνική μας συμπεριφορά. Δηλαδή, πώς φέρομαι στην κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, αυτό που μπορεί απλά με απλούς όρους λέμε, καλά πώς το είπε αυτό τώρα. Πώς το έκανε αυτό. Ή αυτό που έκανε, που φέρθηκε έτσι, ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Μάλιστα. Mm-hmm. Έχει σχέση και με την ασυναίσθηση, καμία σχέση. Ένας παράγοντας είναι εκείνη η συναίσθηση. Mm-hmm. Φυσικά, να αντιλαμβάνεσαι το γίγνεσθε εκείνης της στιγμής. Πολύ σημαντικό. Και αυτό πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε. Αποκτιέται. Κοιτάξτε, και πάλι υπάρχουν έτσι κάποια αξιολογητικά εργαλεία για να δούμε πόσο έτσι κοινωνικά έξυπνοι είμαστε. Ναι. Υπάρχουν. Περισσότεροι από εμάς το καταλαβαίνουμε από εμπειρία. Έχει να κάνει με προηγούμενες εμπειρίες, με το πόσο εσύ έχεις καταφέρει να καταλαβαίνεις την κατάσταση γύρω σου και να τη χειριστείς αυτή την κατάσταση. Ας πούμε, πολλές φορές τι λέμε. Καλό είναι να μην πεις αυτό το πράγμα στον τάδε ή στην τάδε, γιατί θα αντιδράσει έτσι. Ξέρουμε δηλαδή ότι κάποιο άτομο συγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση θα αντιδράσει έτσι. Η κοινωνική νοημοσύνη σου λέει, κοίταξε, δεν γίνεται να αντιδράς πάντα με τον ίδιο τρόπο σε ό,τι σου συμβαίνει. Δεν είναι αυτό που λέμε ένα μέγεθος για όλα. Σωστά. Έτσι. Στον χώρο της εργασίας τι είναι απαραίτητο. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευφυείς, αλλά... Κοιτάξτε, στον χώρο της εργασίας η κοινωνική... το βλέπουμε πολλές φορές, νομίζω εμπειρικά, δεν φτάνει μόνο η ακαδημαϊκή σου μόρφωση. Συνήθως η κοινωνική σου ικανότητα να μπορείς να έχεις την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, την αποτελεσματικότητα μιας δεδομένης στιγμής ή μιας κατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το πώς θα μιλήσεις στο τηλέφωνο σε κάποιον, από το πώς θα τον διαχειριστείς σε μια διαπροσωπική σχέση, πώς θα διαχειριστείς τον εαυτό σου στην ομάδα, φυσικά έχει να κάνει και με τους άλλους. Δηλαδή μπορεί εσύ πολύ επιτυχημένα να διαχειρίζεσαι κάτι, άλλοι να δυσκολεύονται ή να αντιδρούν σε αυτό. Και αυτό έχει πάλι να κάνει όμως με το πώς εμείς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια όλο και ακούγεται αυτός ο όρος της συναισθηματικής νοημοσύνης και ακούγεται και στο χώρο της εργασίας. Πολύ εύστοχα το λέτε. Στο χώρο της εργασίας όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρείες και οργανισμοί όπου φέρνουν ειδικούς για να μιλήσουν για αυτό το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνίας γενικότερα. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Επενδύουν εταιρείες σε αυτό το κομμάτι γιατί θέλουν να βελτιώσουν όλες αυτές τις δεξιότητες στο προσωπικό τους. Κυρία Λέμπα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος ευφυής, πώς τον διακρίνουμε? Έχει να κάνει με το τι λέμε ευφυΐα, με το πώς διακρίνουμε εμείς την ευφυΐα. Είναι ευφυΐα με βάση ένα τεστ όπου αξιολογητικά αυτό το άτομο βρίσκεται στο ανώτερο κομμάτι, δηλαδή έχει ανώτερη ευφυΐα ή είναι χαρισματικός, mm-hmm. έτσι. Πρώτο. Αλλά δεν θα καθίσουμε τώρα να μετράμε την ευφυΐα του καθενός. Στην καθημερινότητά μας έχει να κάνει με την πρακτική μας ζωή. Όμως, και πάλι θα το πω, μπορεί να δούμε ανθρώπους οι οποίοι στην επαγγελματική τους ζωή να τα καταφέρουν άψογα, αλλά να μην είναι τόσο έξυπνοι, αποτελεσματικοί. Έξυπνοι σε εισαγωγικά θα το πούμε αυτό, στο κοινωνικό τους κομμάτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι για να τα καταφέρεις στη ζωή σου αργότερα, δεν φτάνει να μετρήσεις την ευφυΐα σου και να βάλεις έναν αριθμό. Υπάρχουν οι ατομικοί παράγοντες, η προσωπικότητά σου, mm-hmm. στοιχεία της προσωπικότητάς σου, τα κίνητρά σου, τι κίνητρα έχεις,
η προηγούμενη γνώση, έτσι, όλες σου οι εμπειρίες, για να μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις ένα συνοθήλευμα, να τα μαζέψεις και να τα κάνεις ένα ωραίο μπουκέτο, το οποίο εσύ θα είσαι αυτό. Κάτι όμορφο και ωραίο. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε κομμάτια. Ναι. Των ικανοτήτων μας όσον αφορά την νοημοσύνη μας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε να τα προσαρμόσουμε όλα και να τα συνδυάσουμε. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τις επαγγελματικές σου ή τις ακαδημαϊκές σου επιτεύξεις. Και πάλι, μπορεί να έχουμε στις μετρήσεις που κάνουμε όταν χρειάζεται, και το λέω έντονα, δεν χρειάζεται να πάμε να μετράμε την νοημοσύνη μας, αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή κάτι που μπορεί να αφορά να αποκλείσω κάτι στο μαθησιακό κομμάτι, ας το πω έτσι, να αποκλείσω κάποια απόκληση προς τα κάτω ή προς τα πάνω, έτσι, ή κάπου στο συμπεριφορικό ή στο ψυχικό κομμάτι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν λόγοι που το κάνουμε αυτό. Ποιοι δηλαδή είναι? Όπως σας είπα, κάτι που θα αφορά την ειδική αγωγή. Α, μάλιστα. Είτε προς το θετικό πρόσημο, είτε προς το... Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να βαριάται μες στην τάξη, αλλά να είναι πολύ ικανό. Έτσι, να έχει μια ευφυΐα. Προβλήματα δυσλεξίας, τέτοια θέματα, και αυτά μπορούμε να τα δούμε. Μπορεί να υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία σε ένα παιδί ιδιαίτερα έξυπνο. Μάλιστα. Με βάση όμως την αξιολόγηση που κάνουμε. Και η αξιολόγηση που κάνουμε, το τεστ που θα κάνουμε, είναι ένα μέρος. Χρειάζεται να πάρεις το ιστορικό, να μιλήσεις με την οικογένεια, να δεις το παιδί συνολικά. Δεν μας φτάνει μόνο ένας αριθμός και το λέμε πολύ χαρακτηριστικά αυτό, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός θα σου φέρει την επιτυχία. Και φυσικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το λέμε και το ξαναλέμε, και δεν σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη προβλεψιμότητα το πώς θα τα καταφέρει κάποιος. Το τονίζετε επίσης, αυτό, έτσι. Ναι. Οι παράγοντες, όπως θα το πω και πάλι, και ας επαναλαμβάνουμε, η προσωπικότητα και τα κίνητρα. Επίσης, προηγούμενη γνώση, στρατηγικές μάθησης, με την οργάνωση του χρόνου στη δεξιότητα μελέτης ή κάπου όταν έχω ένα, για παράδειγμα τώρα θα σκεφτώ ένα κείμενο, πώς μόνο θα αφιερώσω χρόνο, όχι μόνο να το διαβάσω, να το αναγνώσω, αλλά και να το κατανοήσω. Πώς κάνω αποσπασματικά αυτή την κατανόηση. Πολλές φορές τα παιδιά μας λένε ότι, πάμε τώρα στο μαθησιακό κομμάτι, ότι το διαβάζω το κείμενο 5-6 φορές και το λέω. Ναι. Πού βρίσκεται το κομμάτι της κατανόησης? Όσο πιο πολύ ευαθύνουμε, όσο πιο πολύ εσωτερικεύουμε αυτό που μαθαίνουμε, τόσο πιο καλά είναι φυσικά ωφέλιμο και ευεργετικό για το παιδί. Η γνωστική. Τώρα, μπορεί να σας έρθει και το ερώτημα, πώς μπορώ να βελτιώσω όλες αυτές τις γνωστικές μου διαδικασίες? Υπάρχουν τεχνικές για να αναπτύξουμε προφανώς τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών. Ναι. Γιατί όλοι ξεκινούν από τη μικρή ηλικία. Από τη μικρή ηλικία και το βλέπουμε φυσικά, όχι μόνο στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, αλλά και στην ειδική αγωγή. Έτσι. Κάτι καλύτερο μπορούν να κάνουν με βάση ειδικές μεθόδους. Βεβαίως. Οι γνωστικές διαδικασίες μπορούν να καλυτερεύσουν σίγουρα σε ένα εύρος χρόνου. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε, δεν πρέπει να βιαστούμε. Δεν μπορεί ο εγκέφαλος να τα κάνει όλα επειδή θα μου δείξει κάποιος ένα παζλ ή ένα λαβύρινθο κατευθείαν εγώ να το κάνω ή να βρω, ας πούμε, να βρω τη λύση. Εμπειρία και εξάσκηση. Θέλει χρόνο, εμπειρία και εξάσκηση. Θέλει δηλαδή δουλειά και πάρα πολύ υπομονή. Αυτό γίνεται για το σπίτι, γίνεται από το σχολείο, κάποιοι ειδικοί υπάρχουν? Κοιτάξτε, εξαρτάται για την περίπτωση που μιλάμε. Σίγουρα σε επίπεδο οικογένειας, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της σχολικής εμπειρίας του παιδιού, είναι καλό να είναι οι γονείς από κοντά. Δηλαδή, στην πρώτη δημοτικού που έρχεται η πρώτη ανάγνωση και γραφή, θα εξασκηθεί στο σπίτι. Ναι. Έτσι, πολλές φορές, τι λένε οι δάσκαλοι, διαβάστε το 2-3 φορές στο σπίτι. Δεν χρειάζεται, όχι μία φορά. Διάβασα το 2-3 να αρχίζει να μαθαίνεις έτσι και μετά θα το διαβάσεις μια φορά, αλλά όχι με την πρώτη φορά. Ακόμα και ένα παιδάκι που μπορεί να διαβάσει εύκολα, μπορεί να μην το πεις πολλές φορές περισσότερο, αλλά ας κάνει αυτή την επανάληψη του, θα το βοηθήσει. Ή στη γραφή, βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θέλουν πολύ εύκολα, δεν τους αρέσει να πιάνουν εύκολα το μολύβι, το στυλό, λένε αφού έμαθα να γράφω, μου φτάνει. Θέλει εξάσκηση αυτό και η ταχύτητα. Επίσης, μνημονικές τεχνικές, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευφυΐας έχει να κάνει και με τη μνήμη. Μετράμε και την ταχύτητα, αλλά καμιά φορά μπορεί να βρεις ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικά ευφυΐας, αλλά μην είναι τόσο ταχύ. Η ταχύτητα όμως είναι ένα κομμάτι. Η εργαζόμενη μνήμη, δηλαδή το πώς επεξεργάζομαι και κρατώ αυτή την πληροφορία. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που μας λέτε, θέλει η δουλειά. Ναι, χωρίς να μην βασιστούμε ότι είμαστε έξυπνοι, ευφυείς και
Ναι, κοιτάξτε. Θέλει να εργαστεί το παιδί, να εργαστούν οι γονείς. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Να δουλέψουν. Πολλές φορές δεν βλέπαμε και στο συγγενικό μας περιβάλλον και στο φιλικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτός ή αυτή είναι έξυπνη, θα τα καταφέρει. Αλλά άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες φορές όχι. Είναι τεμπέλης. Είναι έξυπνος, αλλά είναι τεμπέλης. Βάζουμε κάποιους στερεοτυπικούς όρους. Δεν θα έπρεπε. Ή δεν ανησυχώ, έχει μυαλό. Mm. Πρέπει να το καλλιεργήσεις κιόλας. Έτσι. Δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι όλο αυτό. Να μην βάλουμε, κυρία Λάμπα, να μην βάζουμε ταμπέλες στα παιδάκια. Να μην βάζουμε ταμπέλες. Mm. Είναι μια. Κοιτάξτε, το θέμα της ευφυΐας είναι μια συνθετική ικανότητα. Κάποιος μπορεί να είναι πρακτικός και να μην. Να μην του αρέσει η ιστορία, να είναι πρακτικός. Mm-hmm. Δεν μπορώ, δηλαδή τα δουλεύω και τα δύο βέβαια, okay, αλλά βλέπω και την ικανότητά του. Δεν μπορώ να πω επειδή δεν μπορεί να μάθει εύκολα την ιστορία ότι είναι, ας το πω έτσι, να το χαρακτηρίσω, να το πω, mm-hmm. άρα δεν μαθαίνεις, δεν κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και όλα αυτά. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Φυσικά αποφεύγουμε τις στερεοτυπίες, φυσικά αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Μένουν στο μυαλό των παιδιών. Όπως μένει ένας καλός δάσκαλος, μπορεί να μείνει και ένας δάσκαλος που θα του πει κάτι. Μια φράση, μια λέξη. Το ίδιο βέβαια και με τους γονείς. Απλά τα παιδιά με τους γονείς, επειδή υπάρχει και μια άλλη σύνδεση. Και μπορεί να μπλοκάρει τα παιδιά, να μην εξελιχθούν στη συνέχεια, ειδικά ο εκπαιδευτικός, αν δεν τα ναι. βοηθήσει. Πολλές φορές το βλέπουμε και στα αθλήματα αυτά. Mm, όχι μόνο στο ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές ικανότητες κάποιου. Σίγουρα όμως η ευφυΐα είναι κάτι πολύ διάστατο. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Η γλωσσική μας ευφράδεια, οι γνωστικές μας ικανότητες, ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε και εσωτερικεύουμε κάτι που μαθαίνουμε, η προηγούμενη γνώση όπου πάνω της θα πατήσει νέα γνώση, το πώς μαθαίνουμε δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι ένας ωραίος όρος που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία τα τελευταία χρόνια, είναι η μεταγνώση. Ξέρω πώς μαθαίνω. Ξέρω πώς μαθαίνω. Έτσι ώστε όταν κάνω λάθος να μπορώ να πάω πίσω και να δω πώς μπορώ να το διορθώσω. Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στα σχολεία, τα παιδιά μαθαίνουν κάποια πράγματα από απαγαλία. Τα ξεχνάνε σε μια εβδομάδα, σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες έχει ξεχαστεί. Αλλά αν ξέρεις πώς μαθαίνεις, έχεις εσωτερικεύσει και έχεις επανθύνει τη γνώση. Πολύ σημαντικό πράγμα. Παιδιά και ενήλικες που έχουν αυτή τη μεταγνώση. Πάνε και καλά σε αυτά τα τεστ. Διδάσκεται η μεταγνώση. Διδάσκεται. Mm-hmm. Εάν δεν δεις αυτό που έχεις να μάθεις επιφανειακά, διδάσκεται. Όσο πιο πολύ εσωτερικεύεις, θέλει όμως να καθίσεις να το κάνεις. Θέλει ωριμότητα να το κάνεις. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να έρθει και αυτή η ωριμότητα. Σε άλλα παιδιά έρχεται νωρίς, σε άλλα τα παιδιά πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. Εννοείται. Μα κάθε παιδί είναι αυτό που λέμε πολύ απλά, μαθαίνει με το ρυθμό του. Θα χρειαστεί να το σεβαστώ αυτό. Η κάθε τάξη έχει, όσο περνάνε τα χρόνια, περισσότερη ετερογένεια. Δεν είναι όλα τα παιδιά τέτοια. Μα, ξέρετε, είναι και λίγο οξύμορο πολλές φορές αυτό που λέμε στα παιδιά. Τους λέμε πολλές φορές ότι ο καθένας είναι μοναδικός, έτσι, και έχει ατομικά χαρακτηριστικά. Και μετά περιμένουμε όλοι να είναι οι ίδιοι στις μαθησιακές τους ικανότητες. Και έχουν απαιτήσεις οι γονείς από τα παιδιά. Ναι. Πολλές απαιτήσεις. Και θα πούμε και κάτι, να μην συγκρίνονται τα παιδιά. Α. Είτε με αν υπάρχουν αδέρφια, είτε με συμμαθητές. Να μας είτε το πείτε με αυτό, συγγενείς. Να το τονίσουμε. Είτε με συγγενείς ή τον εαυτό μας. Δηλαδή, ακούμε πολύ συχνά, εγώ ήμουν αποσιολόγος, ναι, αλλά έχω ένα παιδάκι τώρα στο δημοτικό. Δεν θα σκεφτώ πότε mm-hmm. έτσι, ο γονιός ήταν αποσιολόγος. Και ξέρετε, μπορεί όντως να ακολουθήσει έτσι μια... ακαδημαϊκή καριέρα. Ή οτιδήποτε, να... ναι. αλλά μπορεί και όχι. Έτσι. Οι δικές μας προσδοκίες έχουν να κάνουν. Και μπορεί αυτό. Ένα παιδί που δεν είναι αποσιολόγος να προδεύσει και αυτό. Κοιτάξτε, σχετικά με την ευφυΐα, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε στο μασόρο, mm-hmm. στη μέση της κατανομής. Ναι. Και υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς όμως είμαστε στο μέσο όρο. Θεωρείτε ότι ένας μέσος όρος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Μάλιστα. Δεν βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς που είναι, κυμαίνονται υψηλά. Έτσι. Αλλά και τι κάνω και με αυτούς, με τα παιδιά ή τους ενήλικες που κυμαίνονται χαμηλά. Και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε. Και εκεί πρέπει να κάνουμε κάτι. Και τι τα κάνουμε? Δύο μέρη ναι. είναι η ειδική αγωγή. Ναι, ναι. Και το θετικό πρόσημο και το αρνητικό πρόσημο. Είναι και τα δύο ειδική αγωγή. Άλλη εκπαίδευση στο ένα, άλλη εκπαίδευση στο άλλο. Ως ψυχολόγοι, πολύ μας ενδιαφέρει η προσαρμοστικότητα, το συνέστημα
και η κοινωνικοποίηση, το άτομο ως συνολικά, όχι μόνο νητικά. Ευφυΐα, θεωρείτε, κυρία Λάμπα, η προσαρμοστικότητα, η προσαρμογή στην αλλαγή, αυτό ευφυΐα? Με αυτόν τον βασικό όρο που είπαμε πριν, έτσι, ένα γενικά αποδεκτό όρο, έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα τότε. Ναι. Αλλά αυτό το λέμε με λέξη. Δεν μιλάμε για τον αριθμό. Έτσι, ως ψυχολόγοι μετράμε με τα ψυχομετρικά μας εργαλεία και λέμε, δεν ξεχνάμε όμως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, γιατί όταν εξετάζουμε κάποιον, κοιτάμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αν σε κοιτάει στα μάτια, αν αλλάζει θέμα, αν εκδηλώνει άγχος. Τα βλέπουμε όλα αυτά και χρειάζεται να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί σας είπα, δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός, κοιτάμε ολιστικά το άτομο. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Αυτό ο αριθμός μας ενδιαφέρει για να δούμε το γνωστικό προϊόν, το τι, πώς σκέφτεσαι, κυρίως ελεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες. Όλα τα άλλα όμως πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Φυσικά ένα πολύ καλό ιστορικό, θα το ξαναπώ, το περιβάλλον, συνέντευξη με τους γονείς, το ίδιο το παιδί, τους εκπαιδευτικούς, για να μπορούμε πέρα από την αξιολόγηση, την ψυχομετρική, να πούμε και κάτι άλλο. Το ψυχομετρικό εργαλείο από μόνο του σου δίνει πολύ καλές πληροφορίες, βέβαια. Για να μπορέσουμε μετά να αντιμετωπίσουμε και όποιο πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Εμείς έτσι να κρατήσουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έτσι, ιδιαίτερα τα μικρά τα παιδιά, να μην τα συγκρίνουμε, να μην τα βάζουμε ταμπέλες και να βρούμε αν έχουν κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και στη συνέχεια, όλοι, για όλους δηλαδή, υπάρχει τρόπος να προοδεύσουν τα παιδιά. Υπάρχουν τρόποι όταν συνεργαζόμαστε και υπάρχουν συνεργασία πάλι, το τονίζετε αυτό, ναι. Και στις κατάλληλες ειδικότητες. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας ψυχολόγος δεν θα κάνει τη δουλειά που θα κάνει ως ψυχολόγος και έχει το όριό του. Ένας ειδικός παιδαγωγός θα κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει και έχει το όριό του. Καταλάβατε, ο δάσκαλος μέσα από τη συνεργασία, ο καθένας θα κάνει το μέρος που του αντιστοιχεί, γιατί για το όφελος του παιδιού και της οικογένειας. Συνεργασία λοιπόν, επικοινωνία. Αλλά παίρνει χρόνο. Παίρνει χρόνο, ναι. Για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Φυσικά. Και να μην κολλάμε αν αξιολογηθούν τα παιδιά μας στην ευφυΐα τους. Όπως και να είναι, είπαμε, δεν κάνουμε πια μια απλή εξέταση γι' αυτό. Έτσι. Θα υπάρξει κάποιος λόγος και είμαστε, σας έχω πει, πολύ έτσι ευγνώμονες που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα αυτό το αξιολογητικό εργαλείο. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα εδώ κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.